τη Σύμβαση Σύνδεσης των Δημοτικών Κτηρίων και των Σχολείων της Νέας Αγχιάλου με το Δίκτυο του Φυσικού Αερίου υπέγραψαν σήμερα στο Δημαρχείο του Βόλου ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος και εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣ ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας. Τα κτίρια που θα συνδεθούν με το Δίκτυο του Φυσικού Αερίου είναι το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Νέας Αγχιάλου, το πρώτο και το δεύτερο Δημοτικά Σχολεία και ο Παιδικός Σταθμός Νέας Αγχιάλου Προκόπιος. Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου και τόνισε. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την εταιρεία διανομής φυσικού αερίου, ο κύριος Μπακούρος, ο Γενικός Διευθυντής, υπογράψαμε σήμερα μια σύμβαση παραχώρησης δωρεάν φυσικού αερίου στα κτίρια στη Νέα Αγχιέλου με την ευκαιρία της σύνδεσης που έγινε και πλέον όλη η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από τις ανάγκες που έχουν οι πολίτες και μιλάμε για το Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου, το Λύκειο Νέας Αγχιάλου, το πρώτο Δημοτικό Νέας Αγχιάλου, το δεύτερο Δημοτικό Νέας Αγχιάλου και ο Παιδικός Σταθμός Νέας Αγχιάλου. Αυτή είναι μια προσφορά της εταιρείας. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Σε αυτά τα κτίρια στα σχολεία θα παρέχεται δωρεάν φυσικό αέριο και ευχαριστούμε για τη συνεργασία με την εταιρεία φυσικού αερίου και τον κύριο Μπακούρο που έχουμε μια άρρηστη συνεργασία. Από τη δική του πλευρά, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣ Λεωνίδας Μπακούρας, αναφερόμενος στη συνολική πορεία του έργου, σημείωσε. Συνεχίζεται η επένδυση για την τροφοδοσία της Νέας Αγχιάλου και της Μικροθήβες. Κατασκευάζονται 15 χιλιόμετρα. Τέλος Σεπτεμβρίου η περιοχή θα τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάνω από 750 οικογένειες έχουν κάνει αίτηση να συνδεθούν. Σήμερα υπογράφουμε με το Δήμο Βόλου τα δημοτικά κτίρια, τα οποία είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης, δεν καταβάλλονται τέλη σύνδεσης. Αυτά ανέρχονται περίπου στις 20.000 ευρώ. Δεν τα χρεώνεται ο Δήμος Βόλου, τα καταβάλει η εταιρεία για να προχωρήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας όλα τα δημοτικά κτίρια. Είναι μια μεγάλη επένδυση που στην πενταετία θα αγγίξει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.